Θέλω 30 λεπτά να πάω στα Λατσιά, μεγάλη ταλαιπωρία, πρέπει να πάρω το μωρό σχολείο και οι δρόμοι είναι αφάνταστα δύσκολοι. Το καλοκαίρι πέρασε και ο εφιάλτης επέστρεψε, όπως βλέπετε και στις εικόνες που κατέγραψε ο Αλφα στις 6:55 το πρωί. Απελπισία είναι η λέξη, πραγματικά αυτό που περιγράφει την κατάσταση είναι απελπισία, αυτό μας περιγράφουν. Χαμός σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ακόμη και σε παράδρομους τους οποίους ανακαλύπτουν οι οδηγοί για να κερδίσουν χρόνο, να πάρουν τα παιδιά σχολείο και μετά να μεταβούν ήδη στη δουλειά. Και δεν φτάνει το κυκλοφοριακό χάος. Ο Σεπτέμβριος βρήκε τους οδηγούς σε αρκετές περιοχές αντιμέτωπους με τα οδικά έργα. Κομμένοι όλοι οι δρόμοι, μόνο μια έξοδος. Κάποτε μπορεί να ανοίξουν και μια κάτω, κλείουν, ξανοίγουν. Πολλά δύσκολα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται βεβαίως από τις 6:30 το πρωί μέχρι και τις 8 λόγω των σχολείων και τη μετάβαση στη δουλειά, από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 4 το απόγευμα που τελειώνουν τα μαθήματα και σχολάνε οι κυβερνητικοί, και μετά από τις 5 μέχρι και τις 7:30 το απόγευμα, κυρίως λόγω των φροντιστηρίων αλλά και των υπαλλήλων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε τώρα να δούμε τους δρόμους με τη μεγαλύτερη κίνηση σε ώρες αιχμής. Στη Λευκοσία το αδιαχώρητο παρουσιάζεται στις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζιωσήφ, Αρχαγγέλου, Στροβόλου, Λεμεσού και βεβαίως στη Τσερίου. Στη Λάρνακα τώρα ο απόλυτος χαμός παρατηρείται σε ώρες αιχμής, στη Γιάννη Κρανιδιώτη, Νίκου Πατήχη και Γρήβα Διγενή. Στη Λεμεσό το μεγαλύτερο πρόβλημα το συναντούμε στη Σπύρου Κυπριανού, στη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως, στη Νίκου Πατήχη και στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στην Πάφο τώρα το πρόβλημα είναι μεγάλο σε ώρες αιχμής, στη λεωφόρο Μακαρίου, στη Γεροσκήπου, στη Γρήβα Διγενή και βεβαίως στη λεωφόρο Ελλάδος. Οι δύο δρόμοι με τη μεγαλύτερη ημερήσια κυκλοφορία στην Κύπρο είναι στη Λευκοσία η λεωφόρος Λεμεσού με περίπου 55.000 οχήματα ανά ημέρα και η Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό με 40 περίπου χιλιάδες διελεύσεις την ημέρα. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών ετοίμασε ήδη κυκλοφοριακή μελέτη και ζήτησε τις απόψεις των Δήμων και των Συντεχνιών, προτείνοντας σαν ένα μέτρο για απάμπλυνση του προβλήματος το κλιμακωτό ωράριο. Πριν από 36 χρόνια, ο δημοσιογράφος Θέμης Θεμιστοκλέους είχε κάνει τη δική του έρευνα σε μια προσπάθεια να παρακινήσει τους αρμόδιους να βρουν λύσεις στο κυκλοφοριακό. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, κυκλοφορούσαν στην ελεύθερη Κύπρο λίγο περισσότερο από 180.000 συγγεγραμμένα οχήματα, ενώ αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πάνω από 600.000. Επί της ουσίας, σχεδόν 40 χρόνια μετά δεν βρέθηκαν ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται χειρότερη χρόνο με το χρόνο. Είναι τόση πολλή κίνηση στον δρόμο της Αθουπολής που καμιά φορά πάμε σημειωτών. Πόσες ώρες έχει από τις 7 παρά 20? Πόσο χρειάζεστε να φτάσετε? Από το roundabout 20 λεπτά.